Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινοκάναλο. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη και έχω ένα πολύ καλοκαιρινό vibe, γιατί θα σας δείξω κάτι που είναι πάρα πολύ στη μόδα, πάρα πολύ όμως, και αυτό είναι το νέον. Λοιπόν, ναι, είναι το νέον. Η Huda Beauty έβγαλε τρεις ολοκένουργιες παλέτες, οι οποίες είναι μία αυτή, η πράσινη, που είναι μέσα έτσι, και μία αυτή, η πορτοκαλί, που με αυτήν σήμερα θα κάνουμε το μακιγιάζ μας, που είναι έτσι. Έχω ερωτευτεί ειδικά την πορτοκαλί. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στο Instagram να δείτε και άλλα look νέων που έχω κάνει. Σήμερα ταιριάζει πάρα πολύ η πορτοκαλί με τα νύχια μου, οπότε δεν θα μπορέσω να τις αρνηθώ, η αλήθεια είναι. Και είναι πάρα πολύ στη μόδα να κάνουμε νέων, και πραγματικά όποτε έχω κάνει νέων μακιγιάζ έξω, όλους τους κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι απλά φωτίζει τόσο όμορφα τα μάτια. Και μου αρέσει αυτό, έχει κάτι, έχει τσαχπινιά. Και θα σας κάνω κάτι πολύ εύκολο. Η βάση μου είναι στο 10 minutes makeup routine. Θα το δείτε πάνω, θα υπάρχει στα info σίγουρα. Θα σας το βάλω. Οπότε δεν θα σας δείξω σήμερα βάση, είναι έτοιμη, φτιαγμένη. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα μάτια. Θα ξεκινήσω με την σκιά αυτή που είναι η γρή σκιά, matte lingerie, είναι της NYX. Είναι η Lily 14 η συγκεκριμένη, και θα τη βάλω στο πάνω μέρος του ματιού μου. Είναι αρκετά άσπρη για να γράψουν τέλεια τα χρώματα. Αυτό είναι που θέλω πάρα πολύ. Είναι μια οικονομική βάση θα έλεγα, και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί βάζεις πολύ πιο εύκολα τις αποχρώσεις όπως ακριβώς είναι. Θα κάνουμε και ένα cut crease σήμερα. Το απλώνω με ένα πινελάκι. Αφού βάλαμε το primer μας, θα συνεχίσουμε βάζοντας τα χρώματα. Λοιπόν, θα αρχίσω να μπλεντάρω τα χρώματά μου με την πιο ανοιχτή θα έλεγα απόχρωση, τον πορτοκαλί, που είναι η μεσαία, και θα τη βάλω στο κινητό βλέφαρο με ένα blending brush. Θα πάρω και θα δώσω βάθος στην κόγχη μου. Γράφει τέλεια γιατί έχουμε άσπρο από κάτω. Να ξέρετε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλες οι σκιές σας γράφουν τέλεια όταν έχετε άσπρο από κάτω. Και είναι ακριβώς στη γραμμή που κάνει το κόκαλο εδώ. Το ίδιο θα κάνουμε και στο άλλο μάτι. Εγώ συνήθως όταν κάνω το μακιγιάζ μου, πρώτα κάνω τα μάτια και μετά κάνω τη βάση. Απλά σήμερα ήθελα να την έχω έτοιμη για να έχουμε χρόνο να σας δείξω ακριβώς αυτά που πρέπει να δείξω για τα μάτια. Ωραία. Αμέσως μετά θα χρησιμοποιήσω την κάτω δεξιά απόχρωση, που είναι η λίγο αμέσως πιο πορτοκαλί, είναι αυτή εδώ. Η ίδια με τον νύχι μου είναι, μιλάμε. Και θα τη βάλω εδώ με το ίδιο πινέλο, στην άκρη. Να δώσω λίγο πιο πολύ ένταση. Σαν να σχηματίζω ένα κυκλάκι, ημικύκλιο. Εδώ. Ελπίζω να φαίνεται όπως αποδίδει τώρα στο μάτι μου, τόσο καλά και στην κάμερα. Με ένα πινελάκι λίγο πιο πλαγιαστό, είναι αυτό εδώ πέρα, και λίγο πιο πυκνότριχο, θα πάρω ακριβώς την επόμενη πιο σκούρη απόχρωση που ροζίζει λίγο, και είναι αυτή εδώ πέρα, η πάνω αριστερά. Και τώρα αρχίζω και σχηματίζω μια γωνία. Έχει λίγο fallout, όπως βλέπουμε, αλλά εντάξει, έχω βάλει ευτυχώς πούδρα, οπότε δεν θα είναι τόσο δύσκολο το να φύγει. Και εκεί που πατήσαμε αρχικά,
πάμε και σχηματίζουμε μια γωνία. Σαν παγώνι, σαν... σαν φλαμίγκο νιώθω. Λοιπόν, με το πινέλο που πήραμε την πρώτη σκιά, το blending brush, παίρνουμε πάλι την ίδια σκιά, την λίγο πιο ανοιχτή πορτοκαλί που ήταν στη μέση και μπλεντάρουμε εδώ πέρα για να κάνουμε καλό σβήσιμο. Να δέσουμε καλά τα χρώματα θέλω. Τέλεια! Αφού βάλαμε και τις ρόζα αποχρώσεις, τώρα θα πάρω λίγο κίτρινο με το blending brush που χρησιμοποίησα στην αρχή και θα βάλω, το φυσήξω λίγο γιατί δεν θέλω πολύ ποσότητα εδώ για να πορτοκαλίσει αυτό, γιατί μας έχει γίνει πολύ ροζ και δεν μου αρέσει. Πρέπει πιο πορτοκαλί. Εδώ. Τώρα θα πάρουμε πάλι ένα γωνιακό πινελάκι, αλλά αυτή τη φορά θα πάρουμε αυτήν εδώ την απόχρωση, τη mauve δηλαδή, και θα βάλουμε ταμποναριστά, το τονίζω, ταμποναριστά, το φυσάω λίγο, μόνο στη γωνία. Μπλεντάρουμε καλά, γιατί δεν μου αρέσει να φαίνεται έτσι η γωνία. Και θα σβήσουμε προς τα έξω. Έτσι δίνουμε λίγο πιο πολύ βάθος στο μάτι, δείτε το ένα και το άλλο. Και στην ουσία θα πάει και θα μπει πάνω ακριβώς. Πάει και θα μπει πάνω ακριβώς στο cut cree και θα δώσει ακόμη περισσότερο βάθος. Το ίδιο θα κάνω και στο άλλο μάτι. Με ένα καθαρό blending brush παίρνουμε και μπλεντάρουμε όλα τα χρώματα μαζί ακριβώς σε αυτό το σημείο. Όσο καλύτερα μπορούσαμε να δέσουμε αυτά τα τρία χρώματα, γιατί προφανώς είναι πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, αμέσως τώρα θα πάρω ένα πινέλο το οποίο είναι έτσι πολύ πλατή και με το άσπρο χρώμα που χρησιμοποίησα πριν από την NYX, με την άσπρη σκιά, την υγρή, θα κάνουμε το cut cree. Παίρνουμε μία ποσότητα στο πινέλο μας. Σαν ένα μισοφέγγαρο σε αυτό εδώ το σημείο. Το αφήνουμε λίγο να στεγνώσει. Και με ένα ίσιο πινέλο αυτή τη φορά παίρνουμε την απόχρωση αυτήνα και ξεκινάμε να την τοποθετούμε. Προσθέσω λίγο κίτρινο, κανονικό κίτρινο, είναι αυτό εδώ πάνω, για να μου δώσει πρώτο το χρώμα και μετά θα βάλω την σκιά. Ναι, καλύτερα θα λέω. Και μετά θα βάλουμε τη σκιά με το σήμερα.
βάλουμε τη σκιά με το σήμερ. Αλλά αυτή τη φορά θα το βάλουμε το δάχτυλο, γιατί αλλιώς παίρνουμε έτσι λίγο με το δάχτυλό μας. Προσέχουμε να μην ακουμπήσουμε μόνο πάνω. Και μας λερώσει τη σκιά. Και τώρα εδώ πέρα που έχει το σύνδεσμο, για να το πω έτσι, θα πάρουμε με το πλάγιο πινέλο που χρησιμοποίησαμε την πορτοκαλί αυτήν την απόχρωση. Και θα ενώσουμε τα δύο χρώματα. Με ένα πινέλο σαν μολύβι που είναι για σβήση δηλαδή, θα πάρω και θα βάλω και στην κάτω γραμμή του ματιού μου την απόχρωση αυτήν που είναι η ροζ. Για να ενώσω τις δύο γραμμές μεταξύ τους. Βάζω λίγο κίτρινη σκιά στο κάτω μέρος του ματιού για να ενωθούν όλα αυτά και να μοιάζει με το πάνω. Τώρα θα πάρω λίγο σήμερ και θα βάλω στην εσωτερική γωνία του ματιού. Μετά από αυτό θα προσθέσω την μάσκαρα φυσικά, η οποία πρώτα θα μπει primer, το είναι το La Sensation Base The Mascara, που κάνει γιγάντιες τις βλεφαρίδες, και αμέσως μετά θα βάλω από Maybelline την Total Temptation που δίνει όγκος στις βλεφαρίδες μου. Στις κάτω βλεφαρίδες μου θα βάλω από την Colourpop την BFF, είναι στο χρώμα Pink Ink. Και τώρα εσύ θα με ρωτήσεις, τι κραγιόν βάζεις ρε κοπέλα μου με αυτό το μάτι? Κοιτάξτε να δείτε, μπορείτε να βάλετε ένα τελείως nude, δηλαδή τελείως μπες κραγιόν, αλλά εγώ επειδή είμαι τρελή θα βάλω δύο φωσφοριζέ κραγιόν της Maybelline από τα Matte Ink, είναι το ένα είναι το Hearing και το άλλο είναι το Romantic, και θα τα κάνω mixing. Στο εξωτερικό περίγραμμα θα βάλω το Hearing το οποίο θα κάνω μίξη με το Romantic.
είναι το νέο μακιγιάζ μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like από κάτω. Αφήστε μου ένα σχόλιο να μου πείτε τις απορίες σας, να μου πείτε αν έχετε κάποια ιδέα καινούργια και θα θέλετε να τη δείτε από μένα. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε subscribe στο κανάλι μου και τα λέμε σύντομα. Φιλάκια πολλά!